καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrade. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα κάνουμε ένα project με τα φανάρια. Θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάτι καλό θα γίνει. Όπως βλέπετε, το μοτέρ είναι στα καλύτερά του. Το καπάκι βασικά, γιατί τα άλλα δεν έχει πληθεί ακόμα. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τα φανάρια. Το πρώτο, που η πρώτη βίδαση της καμπανής είναι εδώ. Οπότε εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, είναι ένα αστεράκι. Εντάξει, δεν είναι θέμα εδώ. Είναι μία εδώ, μία εδώ. Και το πρόβλημα είναι ότι η άλλη είναι κάπου κάτω. Οπότε για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτή, θα πρέπει να βγει λίγο προφυλακτήρας από πάνω. Δηλαδή πρέπει να ξεκινούν αυτή, αυτή, αυτή και αυτή. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε ξεκινάμε να ξεβιδώσουμε αυτές. Α, και θα πρέπει κιόλας και εδώ, από κάτω, εδώ, έχει και εκεί κάτι βίδες, οι οποίες πρέπει να ανοίξουν και αυτές για να μπορούν να βγει το φανάρι. Αυτό που θέλω να κάνουμε σήμερα είναι ουσιαστικά να ξεταμπλώσουν λίγο τα φανάρια, γιατί τα έχω ξανακάνει 40 ώρες. Αυτό ήταν πάνω στο φανάρι. Ωραία. Πρέπει να τα ξεθαμπώσω λίγο, δεν θέλω να τρεψιματάκι, γιατί έχουν γίνει λίγο χάλια πάλι. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό. Και στο δεύτερο part θα κάνουμε κάτι άλλο που δεν μπορώ στο πρώτο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά. Εντάξει, το πιο καλό αστεράκι είναι το ίσιο κατσάβιδο. Οπότε βρίσκουμε ένα ίσιο που να σε βιδώνει. Και αρχίζουμε και βγάζουμε τις βίδες. Και εδώ το ίδιο. Οπότε τώρα πάμε να ξεβιδώσουμε και τις άλλες αυτές και συνεχίζουμε. Τώρα το επόμενο βήμα είναι εδώ, δεν μπορεί να φανεί. Έχει μια βιδούλα εδώ, οπότε πρέπει να βγει και αυτή. Εννοείται και από τις δύο πλευρές. Οπότε πάμε να βγάλουμε και αυτή και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο προφυλακτήρας ξεβίδωσε και να δείτε λίγο που είναι η βίδα που την έχουν βάλει. Είναι εκεί μέσα. Οπότε γι' αυτό πρέπει να βγει ο προφυλακτήρας για να μπορέσει να έχει τη βίδα. Είναι εδώ. Οπότε τώρα πρέπει να ξεβιδώσω ουσιαστικά και από εκεί μέσα το φανάρι και το ένα και το άλλο και μετά είμαστε έτοιμοι.
όπως βλέπετε. Είχε εδώ τα δύο κλειψάκια που πιάνουν. Ένα, δύο. Και εδώ πέρα τα βιδάκια για από κάτω το κλειψ αυτό που βγήκε. Οπότε πάμε να τα ξεβιδώσουμε από κάτω για να τα βγάλουμε τελείως. Και πλέον εφόσον έχουν βγει οι βίδες, το μόνο που είναι ουσιαστικά είναι να αφαιρέσουμε τη φύσα. Δύο και έτοιμο. Βγήκε το πρώτο. Και πάμε να βγούμε το δεύτερο. Λοιπόν, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που είχαμε κάνει και τις άλλες φορές. Δούμε εσύ πόση μπόχα, πού βρέθηκε όλο αυτό. Απλά σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να βάλουμε 800 άρια και τα λοιπά, θα βάλουμε μόνο χιλιάρι. Γιατί θέλουμε απλά λίγο έξω να το ξύσουμε, να φύγει λίγο η κιτρινίλα και μετά να περάσετε ένα βερνίκι να είναι ok. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε παίρνουμε το χιλιάρι μας. Θα δείτε ότι θα βγάλει μια κιτρινίλα. Και αυτή είναι η μπόχα. Όπως θα δείτε εδώ, έχει δείξει να φαίνεται στο σημείο αυτό, έχει φύγει το βερνίκι εδώ. Βλέπετε που φεύγει η κιτρινίλα. Στα σημεία που έχει γρατζουνιές βαθιές ή έχει θαμπόματα, εκεί πρέπει να γίνει πιο έντονα για να μην περάσει πάλι και στο επόμενο χέρι. Εδώ τώρα είναι ok, παρόλο που φαίνεται έτσι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το καθαρίσουμε λίγο. Και να το αφήσουμε και αυτό να στριμώσει. Οπότε μένει να στεγνώσει και αυτό. Λοιπόν, η κατάσταση πριν βάλουμε το βερνίκι είναι αυτή. Οπότε βλέπετε είναι όλο θαμπό το φανάρι και εδώ είναι τα προβλήματα και που είχαμε. Τα οποία τα έχουμε ξύσει όμως. Το μόνο που μένει τώρα είναι να περάσουμε το βερνίκι. Ετοιμάζω το βερνίκι και έρχομαι.
πρώτο χέρι είναι έτοιμο. Να ξεκινήσουμε και το άλλο. Έτοιμο και το άλλο χέρι, στο α φανάρι βασικά. Υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστεί και να τρίψουμε με μικρό μετά πάλι, γιατί σε μπορώ σημεία μπορεί να μην γίνει καλά. Όπως βλέπετε βέβαια ήδη έχει αλλάξει το χρώμα που είχε, αν και είναι ήδη καταστραμμένο το φανάρι. Άμα δείτε, έχει πολλές γραμμές μέσα, ξυσίματα από παλιόπετρα τρυψίματα, το οποίο είχαν γίνει πιο χοντρά και ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση το φανάρι από ό,τι είναι τώρα. Τώρα σκεφτείτε, είναι στα καλά. Όταν το είχα πάρει ήταν πολύ χάλια. Οπότε αυτά τα αφήνουμε να στεγνώσουν και συνεχίζουμε εμείς. Τώρα τα φανάρια είναι σε αυτή την κατάσταση. Μετά από το πρώτο χέρι, βλέπετε αυτό που σας έλεγα, τις κρατζουνιές. Αυτά πλέον δεν φεύγουν. Δεν ξέρω τώρα αν θα φύγει μετά, θα το κάνω λίγο με αληφή. Το άλλο είναι λίγο πιο θαμπό. Θα ξαναπεραστεί με βερνίκι. Αλλά και εδώ, δεν ξέρω αν θα το κάνει φόκους. Να δείτε τι λέω. Και εδώ έχει γρατζουνιές full, το ίδιο. Και εδώ βλέπετε είναι λίγο πιο θαμπό. Οπότε θα περάσουμε σε λίγο το δεύτερο χέρι για να ξεθαμπώσει λίγο. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε το φανάρι για να το βάψουμε μέσα. Το φανάρι, όπως βλέπετε εδώ, έχει κάποια clips, αυτά εδώ. Οπότε πρέπει να ανοίξω αυτά τα clips πρώτα για να μπορούμε να το ξεκολλήσουμε μετά. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τα clips. Λοιπόν, έχουν βγει όλα τα clips, όπως βλέπετε δεν έχει κανένα πλέον πάνω. Απλά θέλει προσοχή για να μην σπάσει κάποιο κομμάτι από το φανάρι. Γιατί ανάλογα πόσο παλιό είναι το φανάρι, τόσο πιο σκληρό είναι το πλαστικό. Οπότε μπορεί να έχει χαλάσει κάπου, να σπάσει κάπου. Οπότε σε αυτό το βγάλαμε, πάμε να βγάλουμε και το άλλο. Οπότε βγήκανε και σε αυτό και τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να το ανοίξουμε. Έλα να σας δείξω πώς θα γίνει. Αυτό τώρα χρειαζόμαστε ένα πιστολάκι, γιατί πρέπει να ζητάμε το γύρω γύρω από το φανάρι που έχει την κόλλα, έτσι να μπορεί να ανοίξει το φανάρι.
βλέπετε έχει ανοίξει από εδώ. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε και την άλλη πλευρά. Όπως βλέπετε, χωρίστηκε το κομμάτι. Οπότε πλέον έχουμε σκέτο το γυαλί και έχουμε αυτό το φανάρι για να μπορούμε να το βάψουμε. Να το φανάρι ανοιχτό. Βλέπετε είναι ξαναβαμμένο, το είχα ξαναβάψει γκρι όπως σας είχα πει. Τώρα να θυμηθώ λίγο από πού ξεβιδώνει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξεβιδώσουμε τις βίδες για να βγάλουμε το καπάκι αυτό. Είδα αστεράκι, αλλά εντάξει και με ίσιο όπως σας είπα και πριν βγαίνει. Αυτές ήταν. Οπότε βγάλαμε το πλαστικό, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι να βαφτίσει το πρώτο φανάρι. Οπότε πάμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία και για το άλλο. Αφού κάναμε και το άλλο το φανάρι, ήρθε η ώρα να ξύσουμε λίγο το πλαστά για να βγει λίγο το βερνίκι που μπορεί να έχει πάνω. Αν θα γίνει πολύ απαλά, αλλά δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί μετά θα φαίνεται σαξισμένο. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό γιατί είναι πλαστικό. Οπότε λίγο ίσα ίσα για να μπορέσει να υποδεχτεί η μπογιά την καινούργια και να μην έχουμε προβλήματα. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την υφή που έχει. Οπότε ίσα ίσα απαλά, σε κάποια σημεία που να μην γίνει καλά και βλέπω ότι το έχω κάνει πάρα πολύ ωραία. Λίγο τρίψιμο. Να φύγουν τα πολλά πολλά και να μπορέσει να πιάσει την μπογιά πάνω. Σπρέι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σπρέι. Θα γυρίσουμε να είναι μαύρο για λιφερό. Λογία, λογία. Και ξεκινάμε το βάψιμο. Πάντα εφαρμόζουμε τον ίδιο κανόνα που έχουμε πει, ότι δηλαδή κάνουμε πρώτα μια άχνα ίσα ίσα για το φανάρι και μετά κάνουμε το δεύτερο και τρίτο χέρι που να γίνει για να καλύψει τελείως το φανάρι. Οπότε σε ένα τέτοιο στάδιο όπως το βλέπετε τώρα είναι μια χαρά για πρώτο χέρι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και εδώ. Μια πρώτη άχνα ίσα ίσα για να έχει κάτι για να μπορέσει να πιάσει με το δεύτερο μας χέρι καλά. Θα πιάσουμε και τα φτυλίδια που έχει εδώ, τα οποία από μπροστά δεν βάφονται πολύ καλά, οπότε θα τα κάνουμε από πίσω και θα χρειαστεί λογικά να το κάνουμε και έτσι. Με το κυλινδρικό αυτό μέσα χρώμα, το ίδιο στο κάτω.
αυτό για να κάνουμε και στο άλλο. Σαν πρώτο χέρι είναι ok, οπότε τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσουν, για να στεγνώσει λίγο αυτό που έχουμε ρίξει πάνω, για να μην έχουμε σταξίματα, γιατί είναι και πλαστικό, οπότε έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο. Οπότε περιμένουμε αυτό, τα αφήνουμε γύρω στα 5 λεπτάκια και μόλις τελειώσει τα 5 λεπτά έρχομαστε να πράσουμε το δεύτερο χέρι. Ήδη βλέπετε γίνει ήδη πολύ ωραίο. Αυτό που θέλω να δω είναι αν το σπρέι αυτό που είναι το γυαλιστερό, το high gloss black ουσιαστικά, αν θα χρειαστεί βερνίκι ή όχι, από το πόσο γυαλιστερά θα βγουν. Λογικά θα περάσω και ένα χέρι βερνίκι για μια επιπλέον προστασία λόγω της θερμοκρασίας που ανεβάζει το φανάρι, αλλά θα το δούμε αυτό στο τέλος. Οπότε αρχικά κάναμε το πρώτο βήμα, να περάσουμε πρώτο το σπρέι, δηλαδή μία φορά, δεύτερο το ξαναπεράσαμε, βλέπετε έχει πάρει ήδη το σχεδόν τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάω μόνο κάποιες λεπτομέρειες που έχουν μείνει να περαστούν και αυτές. Και από εκεί και πέρα μετά είμαστε έτοιμοι να τα αφήσουμε να στεγνώσουν για να τοποθετηθούν πάλι πάνω στο αυτοκίνητο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν θα τα βάλουμε στο αυτοκίνητο να τα έχουμε καθαρίσει καλά και αυτά. Και το φανάρι από μέσα, το διάφανο, το πλαστικό. Γιατί αν τυχόν έχει κάποιες βρωμιές, σκόνες και τέτοια και τα λοιπά μέσα, θα φαίνονται πάρα πολύ άσχημα. Και ειδικά όταν θα αναμένει το φανάρι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα χρειαστεί να σου πω τώρα κάποιες λεπτομέρειες και το τοποθέτεις πάλι στο φανάρι. Κάποιοι τα βάζουν μέσα στο φούρνο. Εγώ το φοβάμαι γενικά να το βάλω μέσα στο φούρνο για να λιώσει η κόλλα και να το ανοίξουμε έτσι. Οπότε προτιμώ να το ζεσταίνω γύρω-γύρω και να το βγάζω σιγά σιγά με πιο πολύ προσοχή, έτσι ώστε να μην χυθεί και όλη η κόλλα τελείως και γίνει κανένα λάθος τίποτα και μετά δεν ξανακολλάει. Επίσης μετά θα το ξανακλείσουμε. Εγώ σου φορές επειδή το έχω κάνει τα φανάρια ήδη δύο φορές, μία σε αυτό και μία στο προηγούμενο, δεν παίρνουν ούτε υγρασία μέσα ούτε νερά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να βάλω και καινούργια κόλλα, βενζινόκολλα ή κάτι για να κλείσει. Θα το δοκιμάσω βέβαια να δω πόσο θα πιάσει τώρα με την καινούργια κόλλα και με τα κλειτσάκια που έχει, το πιάνει και αυτό πάρα πολύ καλά. Οπότε θα δω πώς θα πιάσει και αν τυχόν χρειαστεί, μπορεί να προσθέσουμε στο τέλος λίγη βενζινόκολλα για να κλείσει καλύτερα. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί τίποτα, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το φανάρι έτσι ώστε να μπορεί να ξεκολλήσει και να κολλήσει μια χαρά. Πάλι καλά. Οπότε αυτά, περιμένουμε να στεγνώσει και θα συνεχίσουμε μετά. Φανάρι πλέον βαμμένο και πάνω στη βάση του, το μόνο που λείπει είναι να βάλουμε το κρίσταλο από πάνω. Μακάρι να μεν έτσι, χωρίς το κρίσταλο είναι πολύ πιο ωραίο. Δείτε λίγο τι ωραίο που έδειξε το χρώμα. Μαζί με το φλάσ είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, τώρα θα ζεστάνουμε λίγο την κόλλα γύρω γύρω για να μπορέσει να δεχτεί το άλλο και είμαστε έτοιμοι.